υπουργείου πρέπει να περάσει πάνω από ένα χρόνο. Αν γίνει από τη Γενική Συνέλευση. Άρα, ό,τι όφελος είχε η ΕΡΤ μέσω της εμπειγιού χάνεται για ένα χρόνο και πλέον, αν δεν υπάρχει ΕΡΤ. Πάμε παρακάτω. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ομοσπονδία, το Confederation Cup που έχασε η Ελλάδα και το παράνομα το μετέδιδο Sky για να γλιτώσει την κυβέρνηση, αυτό έχουμε δώσει 13 εκατομμύρια σύνολο και βέβαια έχουμε διαφυγόντα κέρδη πάνω από 200.000 ευρώ σε έσοδα από διαφημίσεις. Τα 13 εκατομμύρια ευρώ αυτά που είναι μαζί και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου κάτω των 20, αυτό που δείξαμε προχτές και αυτό που θα δείξουμε σήμερα, που δεν μπορούσαν να το δείξουν άλλα κανάλια, είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Είτε το δείξουμε είτε δεν το δείξουμε, αυτά θα πληρωθούν. Πάμε παρακάτω. Προκριματική φάση UEFA Champions League. Υπάρχουν ποινικές ρήτρες, είναι 10,8 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 32 εκατομμύρια είναι την τριετία. Αυτά θα πληρωθούν, παρότι η κυβέρνηση είχε κάνει κυρίαρχο θέμα τότε ότι γιατί τα είχε πάρει η ΕΡΤ και ότι θα σταμάταγε τη σύμβαση αυτή. Τελικά όχι μόνο την αποδέχτηκε ο κ. Κυρίγκογλου, αλλά πλήρωσε και μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 5,5 εκατομμύρια ευρώ και 4 εκατομμύρια ευρώ είναι σε επιταγή για να φύγει για το 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να φύγει για την UEFA, για το Champions League. Τα πρώτα 10 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 20 θα αναγκαστεί να τα πληρώσει χωρίς να έχει τα δικαιώματα. Έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης τον Ιούλιο που έχουμε πληρώσει 165.000 ευρώ για δικαιώματα και 90.000 ευρώ που έχουν κλειστεί ξενοδοχεία και έξοδα άλλα που χρειάζονται εκεί για booth και τέτοια, τα οποία προπληρώνονται πάντα 4 μήνες νωρίτερα. Για το πρωτάθλημα το Παγκόσμιο Στίβου στη Μόσχα είναι άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για τον ίδιο λόγο και έχουμε πληρώσει και έχουμε κλείσει. Λοιπόν, αυτά είναι τον 7ο και τον 8ο μήνα. Οι αγώνες Φόρμουλα 1 είχαμε δώσει γύρω στις 200.000 ευρώ, είχε συμφωνήσει και μπορεί να μην έχει υπογραφεί σύμβαση. Αλλά όταν υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, επέχει θέση σύμβασης, 200.000 ευρώ και 2.600.000 ευρώ σε διαφήμιση. Όμως η Φόρμουλα 1 και αυτός που μας την προσέφερε θα ζητήσει τα 2.600 ή τον αντίστοιχο χρόνο να το πληρώσει η ΕΡΤ και ο καινούργιος φορέας για να τα πάρει από άλλο κανάλι, αφού δεν έβρισκε να τα πάρει περισσότερο. Χάσαμε και πλέον χάσαμε και το EuroBasket που είχαμε δώσει προσφορά 4 εκατομμύρια, δεν πρόλαβε να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το χάσαμε. Το θέμα δεν είναι αν τα χάσαμε μερικά, όπως χάσαμε τους μεσογειακούς αγώνες στην Τουρκία και όπως το beach volley και τα λοιπά, αυτά τα έχει πληρώσει ο Έλληνας πολίτης και έπρεπε να τα δει. Δεν έχει σημασία τώρα που λένε για ένα μήνα θα αφαιρέσουν το 4 ευρώ και τα λοιπά. Αυτά τα έχει πληρώσει ήδη ο Έλληνας πολίτης. Έπρεπε να τα δει και δικαιούται να τα δει. Εδώ υπάρχουν προβλήματα με δικαιώματα, με διαφυγόντα κέρδη, με διαφημίσεις. Παραδείγματος χάρη, ο τρίτος τελικός του μπάσκετ που το έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με 60 ή 70.000 που λένε στο Sky, δεν είναι έτσι. Είναι ανάλογα τι διαφημίσεις θα έχει ο Sky, θα το μοιράζανε στο 50-50. Και μόνο από τα δικαιώματα, όλοι γνωρίζουμε ότι το μπάσκετ είναι οι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι γύρισε στην Ελλάδα. Και μόνο από τα δικαιώματα είχαμε δώσει τότε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν για αυτούς τους αγώνες. Αλλά αν τον επιμερίσουμε στους αγώνες που είχε δείξει η ΕΡΤ, ήταν 150.000. Και 150.000 είχαμε ήδη κλεισμένη διαφήμιση 2 μέρες πριν, 3 μέρες πριν. Που θα έφτανε γύρω στα 300.000. Άρα, μόνο από τον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι και το ελληνικό δημόσιο, ο Έλληνας πολίτης δεν είδε τον αγώνα. Το ελληνικό δημόσιο μπήκε γύρω στα 400.000 μέσα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Λοιπόν, για όλα αυτά βέβαια θα γίνουν μηνύσεις και για όλα αυτά που είπε και ο συνάδελφος Γιουκάκης θα γίνουν μηνύσεις στον κύριο Στουρνάρα και στον διαχειριστή για διαφυγόντα κέρδη. Δεν μπορεί να αφαιρούν μισθούς, συντάξεις, να κλείνουν νοσοκομεία, να κλείνουν εταιρείες για σπαστικά παιδιά και απ' την άλλη να, επειδή θέλουν να κάνουν το ινάτι τους, να κλείνουν μια εταιρεία και να χρεώνουν τον ελληνικό λαό. Να τα βάλουν από τη ζέπη τους. Δεύτερον, διαφυγόντα κέρδη υπάρχουν για το περιοδικό ραδιοτηλεόραση που έντεχνα, έξυπνα και πονηρά κάποιος μυστήριος έβγαλε ο κόσμος στη ραδιοτηλεόραση. Το κόσμος στη ραδιοτηλεόραση δεν φαίνεται, είναι η ραδιοτηλεόραση ολόιδια με τη δικιά μας ραδιοτηλεόραση, δεν αλλάζει ούτε δευτερόλεπτο ούτε γραμμή, και λέω συγγνώμη ούτε δευτερόλεπτο ούτε γραμμή για τη ραδιοτηλεόραση, ακριβώς το ίδιο. Μια φωτοτυπία της προηγούμενης ραδιοτηλεόρασης είναι, γιατί είχε 15.000 σίγουρους αναγνώστες και με τα ίδια λεφτά.
μια το περιοδικό ραδιοτηλεόραση βγαίνει από το 1938 και είναι η ιστορία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, και μόνο για διαφημιστικούς λόγους, επειδή δεν μπαίνει και μέσα, έπρεπε να διατηρείται στην ΕΡΤ. Έτσι έλεγε και ο κύριος Κεδίκοβλου πριν ένα χρόνο, όταν έκανε αντιπολίτευση τον κύριο Μόσχελο, ότι είναι έγκλημα. Και αφού μιλάμε για τα διαφυγόντα κέρδη, να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα με το Euronews. Το Euronews το πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης με 3,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Ήδη έρθει και πάρει το 1,35 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τώρα που σταμάτησαν το Euronews, παράνομα και κατακριστικά, όπως λέγεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει η ΕΡΤ ή ο επόμενος φορέας να πληρώσει το 1,35 που έχει πάρει, με χωρίς υπηρεσίες βέβαια, και να μην πάρει τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για τα μουσικά σύνολα ότι οι ορχήστρες μας είναι από το 1938 στην Ελλάδα και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα από το 1938, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής το 1954 και η Χοροδία της ΕΤΟ το 1977 από το Χατζηδάκι. Πέρυσι το 2012 έκαναν 76 συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδος, 46 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπομπές μέσα από εδώ, από αυτό το στούντιο, δεκάδες ζωντανές εκπομπές. Η πλάκα ποια είναι? Ότι σταματήσανε να γίνονται εκπομπές εδώ και 6 μήνες, γιατί οι πολιτικοί που ερχόντουσαν στα δελτία ειδήσεων συνέπειπταν με τις μουσικές εκδηλώσεις. Και για να μην τρώνε τη γιούχα, σταμάτησαν για λόγους ασφαλείας δήθεν τον Έλληνα πολίτη να έρχεται μέσα στα στούντιο, που γέμιζαν τα στούντιο και οι διάδρομοι από καλεσμένους. Έχει κάνει πολλές δωρεάν συναυλίες για το κοινό στο Θέατρο Ακροπόλ και στο Θέατρο Μίζωνος Ελληνισμού και έχει κάνει πολλές συναυλίες φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Στα 75 χρόνια ζωής της, οι ορχήστρες της ΕΡΤ είναι από τις κορυφαίες, για να μην πούμε η κορυφαία της Ελλάδος, και έχουν συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Μητρόπουλο, τον Καλομύρη, τον Ευαγγελάτο, τον Λουράκα, τον Αράμ Χατσατουριάν, τον Γεχουντή Μενουχήμ, Καρτ Μαζούρ, Χέλμου Ρίλικ, τα λέω τώρα γρήγορα έτσι, Πλάτη τον Ντομίκο, Χωσέ Καρέρας, Χουάν Διέγκο Φλόρες, Μαρία Ντομασέγκο, Μονσερά Καμπαγέ, Ένιο Μαρικόνε, Νικολά Πιοβάνη, και αυτά είναι τα ελάχιστα. Το κλείσιμο των μουσικών συνόλων είναι χτύπημα στον πολιτισμό μας και ας παλέψουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Μάλιστα. Η σιωπή των μουσικών συνόλων είναι η σιωπή της ψυχής μας. Μισό λεπτό. Έχουμε να πούμε για το αρχείο. Το αρχείο της ΕΡΤ που όλοι λένε ότι και περηφανεύονται για το αρχείο της ΕΡΤ θα μείνει κουτσουρεμένο και μισό, γιατί πολλοί καλλιτέχνες και του πνεύματος και της τέχνης, αλλά και σκηνοθέτες και μουσικοί, όλοι αφαιρούν τα δικαιώματα από τον νέο φορέα, και έτσι επομένως όλα τους τα έργα που είναι σε αρχείο δεν θα μπορούν να παίξουν και θα είναι ένα μισό κουτσό αρχείο. Γιατί και οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει είναι, αφορούν μόνο την ΕΡΤ και όχι τίποτα άλλο. Δεύτερον, μας φέρανε το ΙΟΜ και το ΕΑ. Το είχαν καταργήσει μια φορά και μετά το φέρανε στην ΕΡΤ. Το ξανακαταργούν δεύτερη φορά. Όπως θέλουν να κάνουν και στα μουσικά σύνολα, γιατί τα συνδέω αυτά, γιατί τους λένε, έχουν βγει φήμες και να μην τολμήσουν να το πραγματοποιήσουν, ότι θα τους στείλουν καθηγητές, λέει, στα μουσικά σχολεία που υπάρχουν. Μουσικά σχολεία που το Σεπτέμβριο καταργούνται. Δηλαδή, πιο κοροϊδεύουν. Άρα, γιατί δεν έχουν καθρέφτη. Να πούμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι εδώ στην ΕΡΤ δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα αποχωρήσουμε από το κτίριο. Έχουμε χρεωμένο εξοπλισμό και εκαθιστούμε υπεύθυνη την κυβέρνηση για όσες καταστροφές, συγκαταστάσεις κέντρων εκπομπής έχουν γίνει. Επομένως, δεν θα βρούνε ανθρώπους εδώ να φύγουν έξω από το κτίριο με εντολές εισαγγελέων και με την επιδρομή ΜΑΤ ή ΕΚΑΜ. Εμείς θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε το διαχειριστή, αν θέλουν, με πρωτόκολλο παραλαβής, να του παραδώσουμε τα πάντα μέχρι την τελευταία βίδα. Το ραδιομέγαρο, οι εγκαταστάσεις και όλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Μετά σας καλούμε όλους να κάνετε μια βόλτα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για να δείτε πώς δουλεύουμε. Και για να πω και κάτι, δεν λέω ότι είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι βέβαια η κερδοφόρα επιχείρηση, η μοναδική κερδοφόρα. ΔΕΚΟ, που συμβάλλει στον προπολογισμό με 150 εκατομμύρια κάθε χρόνο και επέλεξαν να την κλείσουν για λόγους. Πώς το είπαμε, πώς το είπε ο κύριος Σαμαράς. Για να δείξουμε, λέει, καλό πρόσωπο και για να διώξουμε τους ανθρώπους. Για να δείξουμε ότι κάνουμε μεταρρύθμιση. Θέλω να πω δύο λόγια και για το ραδιόφωνο. Όπως η συναδέλφισσα Πανδώρα Μουρίκη είπε για την τηλεόραση, για όλες αυτές τις εκπομπές, ακριβώς το ίδιο γίνεται και για το ραδιόφωνο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη Φωνή της Ελλάδος, η οποία εκπέμπει μετά από πολύ κόπο και μόχθο και των εργαζομένων της, αλλά και όλο το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες έχει δώσει τέτοια μεγάλη μάχη,
από το πρωί νυχτημερών μέχρι το βράδυ να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, να παράγουν πρόγραμμα, να είναι στα δρόμενα της ΕΡΤ που είναι, γιατί έχουν αναλάβει πολύ μεγάλο βάρος στα δρόμενα της ΕΡΤ που γίνονται απ' έξω καθημερινά από τις 5-6 το απόγευμα έως τη νύχτα. Δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, ότι είμαι υπερήφανος για τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους, όπως και για το ιντερνετικά μέσα και για τα μέσα, τα multimedia που έχουμε και τα λοιπά, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά για όλους. Όλοι είμαστε όμως μια γροθιά, όλοι είμαστε ΕΡΤ, δεν ξεχωρίζει κανένας από τον πρώτο έως τον τελευταίο και από τον τελευταίο έως τον πρώτο. Και να πω και ένα τελευταίο, ότι ή θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε? Το ξέρουμε, είναι η εταιρεία ξέρουμε. Από ό,τι ξέρετε, λέγεται εταιρεία. Θα κάνουμε ερωτήσεις. Χρωματέξ. Ναι. Να το. Χρωματέξ επέ, χρωματέξ επέ. Ωραία. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε όλες στο τέλος. Λοιπόν, θες να μιλήσεις, Νίκο? Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο ραδιόφωνο. Μια πολύ σύντομη μικρή τοποθέτηση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ πέρα. Μικρά σχόλια πάνω σε αυτά που τα στοιχεία που παρέθεσαν οι συνάδελφοι και τα οποία δείχνουν ότι η επιθυμία ήταν να δημιουργηθεί μια ισοπαίδωση πλήρης εδώ πέρα, να δημιουργήσουν αν μπορούσαν και αν ήταν δυνατόν μια πόλη φάντασμα. Δηλαδή να εξαφανιστεί η ΕΡΤ με κάθε κόστος, να εξαφανιστεί η έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η έννοια του δημοσίου ως έννοια περιέχει και τη συνδρομή και τη συμμετοχή του πολίτη. Καθορίζει και υποχρεώνει το δημόσιο αγαθό να παράγεται, να παρέχεται και να προσφέρεται με τις υψηλότερες προδιαγραφές και στο χαμηλότερο κόστος. Κάτι που έκανε η ΕΤ για δεκαετίες από συστάσεώς της. Η ενημέρωση είναι και δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Ο πολιτισμός είναι και δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Είναι εξίσου σημαντικά με τα δημόσια κοινωνικά αγαθά της υγείας, της εκπαίδευσης, των φυσικών πόρων. Τα αγαθά αυτά τα τελευταία χρόνια βάλλονται με κάθε τρόπο. Υποβαθμίζονται ο τρόπος που παρέχονται, απαξιώνεται η αξία τους και η εργασία όσων δουλεύουν για την προσφορά τους, ιδιωτικοποιούνται ή χαρίζονται εμέσως. Η κοινωνία θα πρέπει να μάθει, θέλουν αυτοί που το κάνουν αυτό, η κοινωνία να μάθει ότι δεν πρέπει αυτά τα αγαθά να τα θεωρεί δεδομένα πλέον. Δεν πρέπει να τα θεωρεί δικά της. Πρέπει όμως να είναι έτσι. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε όχι, ότι αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι. Η προάσπιση αυτών των αγαθών είναι η μάχη των καιρών, κατά τη γνώμη μας. Είναι και δικιά μας μάχη που δίνουμε τον αγώνα για μια πραγματικά ανεξάρτητη ενημέρωση, για ένα κοινωνικό πολιτισμό, για την προάσπιση του συλλογικού έντι στην αποθέωση του ατομικού που πάνε να προβάλλουν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι η παρουσία μας εδώ προασπίζει πέρα από το δημόσια περιουσία, η οποία, την οποία μπορείτε να δείτε και θα δείτε και σε λίγο όταν θα, κάνετε, όταν θα γίνει η περιηγήση στους χώρους της ΕΡΤ, και το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε με όρους λουκέτο, με όρους λουκέτου, το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ. Είναι η μνήμη του τόπου αυτού. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε στους νόμους της αγοράς την πρωτογενή παραγωγή πολιτισμού η οποία υπήρχε μες στην ΕΡΤ. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε την αποτύπωση της κοινωνικής ιστορίας μέσα από τα ντοκιμαντέρ ή τις θεματικές εκπομπές της ΕΡΤ στους κανόνες του lifestyle που επικρατούν εκεί έξω στα ιδιωτικοποιημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό και την πρώτη στιγμή καλούμε την κοινωνία να μας συμπαρασταθεί και όχι μόνο αυτό, αλλά να συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον αγώνα. Καλούμε τα σωματεία να συνεχίσουν να μας στηρίζουν έμπρακτα. Καλούμε να μην παραδώσουν όλο αυτό το οποίο παρέχεται μέσα από το δημόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης, η ενημέρωση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ακόμα και η ψυχαγωγία, σε όλους αυτούς που θέλουν πλέον τα δημόσια αγαθά να μην υπάρχουν ως έννοιες και ως πρακτικές και να μάθει ο πολίτης να ζει χωρίς αυτά. Είναι ένας αγώνας για την προάσπιση, είναι ένας αγώνας για την προάσπιση της δημόσιας ενημέρωσης, του κοινωνικού πολιτισμού, και γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια με τους συναδέλφους τους οποίους επικοινωνούμε κάθε μέρα. Στους 19 περιφερειακούς σταθμούς, οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να παραμένουν μέσα στα κτίρια,